Άρνος Online Education, η γνώση απλά και κατανοητά από τους δασκάλους της δικής σας εκπαιδευτικής οικογένειας arnos.gr. Συνεχίζουμε λοιπόν παιδάκια την διδασκαλία μας με την άσκηση 2 πάνω στην παράγραφο 2-6 διαίρεση κλασμάτων. Να κάνεις λίγο τις διαίρεσεις. Παιδιά, πάμε στο α. Έχουμε 3 τέταρτα, 2, 1 δεύτερο. Η διαίρεση, παιδιά, πώς γίνεται, όπως μάθαμε και στο σχολικό μας βιβλίο. Η διαίρεση μεταμορφώνεται σε πολλαπλασιασμό. Το πρώτο κλάσμα το αφήνεις απειραχτό, δηλαδή 3 τέταρτα, ενώ το δεύτερο κλάσμα το αντιστρέφεις. Τι σημαίνει αντιστρέφω? Το γυρίζω τούμπα. Αντί για ένα δεύτερο, αν το γυρίζεις τούμπα, δεν θα γίνει 2 πρώτα. Ωραία. Λοιπόν, πολλαπλασιασμός. Ξέρουμε να το κάνουμε έτσι, παιδάκια. 3 επί 2, πολλαπλασιάζω αριθμητές. 4 επί 1, πολλαπλασιάζω παρανομαστές. Άρα είναι 2, 3, 6. 1, 4, 4. Αν θες να διαιρέσεις απλοποιώντας, διαιρώντας με το 2, θα σου κάνει 6 δια 2, 3, 4 δια 2, 2. Λοιπόν, προέκυψε λοιπόν, παιδιά, ένα ωραιότατο, ανάγωγο κλάσμα. Πάμε στο β. 1 τρίτο για 1 τρίτο. Εντάξει, παιδιά, αυτό μπορούμε να πούμε αμέσως ότι κάνει πόσο. Άμα πάρεις ένα νουμεράκι και το διαιρέσεις ακριβώς με το ίδιο νούμερο, έτσι, ακριβώς. 5 δια 5, 6 δια 6, 7 δια 7, 3 δια 3, αλλά και κλάσματα. 2 πέμπτα δια 2 πέμπτα. 6 όγδα δια 6 όγδα. Όταν διαιρείς δύο ίδια, το αποτέλεσμα παίρνεις, δεν κάνει μονάδα. Μονάδα δεν είναι. Εντάξει, άμα θες να το δούμε και αναλυτικά, ουσιαστικά τι κάνουμε. Το πρώτο κλάσμα το αφήνουμε ως έχει. Η διαίρεση μεταμορφώνεται σε πολλαπλασιασμό. Και το δεύτερο κλάσμα το αντιστρέφουμε. Δηλαδή, αντί για 1 τρίτο, γίνεται 3 πρώτα. Έτσι λοιπόν, να πολλαπλασιάσουμε τους αριθμητές 1 επί 3 κάνει 3. Αν πολλαπλασιάσουμε τους παρανομαστές 3 επί 1 κάνει πάλι 3. 3 τρίτα. Δηλαδή, σαν να λέμε 3 δια 3, δεν κάνει μονάδα. Άρα, το β έβγαλε μονάδα. Συνεχίζουμε, παιδάκια, την άσκησή μας με το ερώτημα γ, που λέει 10 εκατοστά δια 1 πέμπτο. Το πρώτο κλάσμα το αφήνουμε όπως είναι. Η διαίρεση μεταμορφώνεται σε πολλαπλασιασμό. Και το δεύτερο κλάσμα, παιδιά, αντιστρέφεται. Δηλαδή, έρχονται τα πάνω κάτω, Αντί για 1 πέμπτο, γίνεται 5 πρώτα. Λοιπόν, πώς κάνουμε τον πολλαπλασιασμό? Πολλαπλασιάζουμε τους δύο αριθμητές, δηλαδή 10 επί 5 που κάνει 50. Πολλαπλασιάζουμε τους δύο παρανομαστές, δηλαδή 100 επί 1 που κάνει 100. Και εδώ, παιδιά, αν θέλετε, μπορούμε να διαιρέσουμε με το 10 για να τα απλοποιήσουμε. 50 δια 10 κάνει 5, 100 δια 10 κάνει 10. Και μπορείς και άλλο να το απλοποιήσεις, διαιρώντας με το 5 που είναι κοινός διαιρέτης και του 5 και του 10, και έχεις 5 δια 5, 1, 10 δια 5, 2. Καταλήξαμε λοιπόν, παιδιά, στο 1 δεύτερο, το οποίο είναι ανάγωγο κλάσμα, δηλαδή δεν μπορεί να απλοποιηθεί παραπάνω. Παιδιά, γιατί εδώ μόνο με το 1 μπορείς να διαιρέσεις, αλλά δεν θα αλλάξει κάτι. 1 δια 1, 1, 2 δια 1, 2, εν δεύτερο. Άρα δεν πάει παραπάνω, δεν μπορεί να απλοποιηθεί παραπάνω. Εντάξει. Ένα δεύτερο. Και να πάμε, παιδιά, και στο δέλτα, όπου έχουμε το κλάσμα 7 τρίτα και το διαιρούμε με το 21, 27. Το πρώτο κλάσμα το αφήνουμε ανέπαφο. Η διαίρεση, παιδάκια, γίνεται πολλαπλασιασμός και το δεύτερο κλάσμα αντιστρέφεται. Δηλαδή έχουμε 27, 21. Πολλαπλασιάζω τους δύο αριθμητές 7 επί 27 και πολλαπλασιάζω και τους δύο παρανομαστές 3 επί 21. Εδώ, παιδάκια, κοιτάξτε, για να αποφύγετε να κάνετε πολλαπλασιασμούς και να καταναλώσετε πολύτιμο χρόνο, εδώ, παιδιά, μπορείτε να το κάνετε ως εξής. Από τη στιγμή που έχουμε μόνο πολλαπλασιασμό πάνω και μόνο πολλαπλασιασμό και κάτω, μπορούμε να κάνουμε απλοποίηση. Τι απλοποίηση? Λοιπόν, το 7 με το 21. Και τα δύο νουμεράκια δεν διαιρούνται με το 7. Δηλαδή, 7 δια 7 κάνει 1. 21 δια 7 πόσο κάνει? 3. Άρα αυτό το κλάσμα πώς έγινε? 1 επί 27 προς
3 επί 3. Ωραία. Δηλαδή 1 επί 27, 27. 3 επί 3, 9. Αυτό άμα το διαιρέσεις 27 δια 9, δεν σου κάνει 3. 3 είναι το αποτέλεσμά μας για τη διαίρεση στο ερώτημα δέλτα. Μία απολαυστική άσκηση, παιδιά, η άσκηση 2, πάνω στην παράγραφο 2-6 διαίρεση κλασμάτων, από την πολύ όμορφη, έτσι, ενότητα, κεφάλαιο, το κεφάλαιο 2 των κλασμάτων του σχολικού βιβλίου. Συνεχίζονται, παιδιά, στη διδασκαλία μας στο annostelia.gr και η γνώση απλά και κατανοητά από τους δασκάλους της δικής σας εκπαιδευτικής οικογένειας annostelia.gr. Συνεχίζουμε με πίστη, αγάπη και μεράκι για το στόχο και με την επικοινωνία και τη θετική μας αλληλεπίδραση, παιδάκια, στο info@annostelia.gr για οτιδήποτε χρειαστείτε, μαζί φτάνουμε στην επιτυχία. Ένα μεγάλο μπράβο σε όλα τα παιδιά για τη φιλότιμη και αξιέπαινή σας προσπάθεια και να έχετε υγεία, καλή δύναμη και όλα τα καλά του Θεού, εσείς, η οικογένειά σας και όλα τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Να είστε πάντα καλά, παιδάκια. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια σε όλους.